Γίνεται χαμός, δεν προλαβαίνουμε να δούμε τίποτα. Και ο Βαγγέλης τραβάει, ο Νόρμα Χάντερ αποκρούει, κατεβαίνει και η μπάλα είναι out. Αυτή τη στιγμή έχει λήξει το παιχνίδι και θα παρακαλέσουμε πολύ τον αρχηγό της ομάδας, τον αρχηγό της ομάδας των Τουντέων, να μας πει δύο λόγια για το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή θα μιλήσουμε με τον αρχηγό της ομάδας, των Τουντέων. Κύριε Χάντερ, μπορούμε να σας απασχολήσουμε μισό λεπτό. Για πέστε μας, σας παρακαλώ πολύ, τι έχετε να δηλώσετε για αυτό το παιχνίδι. Τι σημασία έχει για σας? Τη σημασία έχει για ταβέρνα. Μάλιστα. Τι ταβέρνα δηλαδή? Τα έχετε τα πληρωμένα από που... Μάλιστα. Θα... Μάλιστα. Εσείς είσαστε από τους χαμένους σήμερα. Γιατί το αποτέλεσμα είναι 14-12. Τι έχετε να δηλώσετε για το παιχνίδι? Υπήρχε μια κάποια νευρικότητα? Γιατί ήταν πεσμένη η ομάδα των Πυρκαδουλίων? Λείπανε βασικοί παίκτες. Μάλιστα, λείπανε βασικοί παίκτες. Και εκτός από αυτό δεν πήγαμε και εμείς. Μάλιστα. Δηλαδή το θεωρείτε δικαιολογημένο το αποτέλεσμα? Ναι. Ευχαριστώ. Πού έχετε θα δώσει ραντεβού? Στην ταβέρνα του Γιώργου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίμενε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε με το Center for της ομάδας των Πυρκαδουλίων, το Μιγιάκη. Κύριε Μιγιάκη, θα θέλαμε να πούμε κάτι. Πώς κρίνεται το αποτέλεσμα? Δίκαιο, κύριε. Δίκαιο, έτσι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Τι στοίχημα είχατε βάλει? Στοίχημα? Ναι. Είχανε βάλει μια ταβέρνα, ωραία. Ναι, τι έχετε να πείτε? Εσείς ήσασταν πάντοτε πρωταθλητής στην Ελευθέρα πάλι. Πώς βρεθήκατε αυτή τη στιγμή να παίζετε μπάλα? Λόγω πείνας. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάμε με το center back της ομάδας των Τουντέων, τον κύριο Μπέλμπα. Κύριε Μπέλμπα, πώς κρίνεται το αποτέλεσμα? Νομίζω ήταν αδίκαιο. Μάλιστα. Κατεβήκαμε πολύ σερό, στρατηγικά επειδή συνέβαλε στο να χάσουμε, το ότι είπανε και βασικά στελέχη. Μάλιστα. Έτσι είχαμε και μια μικρή αδικία. Ναι. Μερικές φορές πολύ καλές χαμές ευκαιρίες. Μάλιστα. Και τελικά χάσαμε. Για την προβατίνα τι έχετε να δηλώσετε? Πιστεύω όμως ότι μάλιστα. Δεν υπήρχαν φύλαθλοι, ήταν και κλεισμένο το θύρον, δεν υπήρχαν φύλαθλοι. Αλλά θα το δούμε μετά, στην ταβέρνα. Τι έχετε να δηλώσετε για την προβατίνα? Νομίζω ότι χαμένοι και κερδισμένοι θα φύγουμε από την ταβέρνα πολύ ευχαριστημένοι μετά από αυτό που θα γίνει το πανηγύρι. Δεν έχει σημασία αν στο γήπεδο είμαστε αντίπαλοι, στην ταβέρνα θα είμαστε σύμμαχοι, θα φάμε, θα πιούμε. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το παιχνίδι έχει τελειώσει και τα σχόλια δίνουν και παίρνουν αυτή τη στιγμή. Είναι ευχάριστο που νικητές και ηττημένοι θα φάνε μαζί, σε μια ταβέρνα το στοίχημα. Και ζητούμε πάλι συγγνώμη για την περιγραφή και για την βιντεοκάλυψη που ήταν αδύνατο να περιγράφει ένα άτομο και να τραβάει τη βιντεοκάλυψη ταυτόχρονα και να κρατάει χρόνο και τα γκολ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κατανόηση. Από το στούντιο Alex G5 2223, γεια σας.